Καλημέρα. 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 Κάτι λίγο έχει δροσίσει σήμερα. Όχι σπουδαία πράγματα, αλλά δεν είναι το χθεσινό ασφυκτικό πράγμα. Λοιπόν, Ευαγγελία, έχουμε άπειρες απορίες. Δηλαδή, ο κόσμος με τα μέτρα, ειδικά για τα πλοία και τις διακοπές και όλα τα υπόλοιπα, έχει σοβαρές απορίες. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να οθήσει τους πολίτες να εμβολιαστούν, αλλά αυτό το πλέγμα μέτρων δημιουργεί αρκετά ζητήματα. Φοβάμαι ότι και για τον τουρισμό μπορεί να έχει αποτύπωμα. Όχι θετικό εννοώ. Τι λένε στην κυβέρνηση, δηλαδή να σου πω απορίες τώρα, μία ας πούμε, όποιος πάει κάπου σε ένα νησί που δεν έχει κέντρο για να κάνει τεστ, τι θα κάνει. Θα φροντίσει, πηγαίνοντας, θα φροντίσει να κάνει από εδώ ένα τεστ. Στην επιστροφή θα υπάρχει μάλλον η λύση του self-test. Θα έχει προμηθευτεί μαζί του ένα self-test για να μπορέσει να γυρίσει. Πάλι. Υπάρχει και άλλη λύση, άκουσα τώρα ότι για την επιστροφή μπορεί να υπάρχει ισχυρή σύσταση να κάνεις τεστ. Αλλά Και αυτό τώρα πάλι αυτό. δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, να φύγω να μπω στο πλοίο να ταξιδέψω και να πρέπει να κάνω τεστ και μετά να πάω διακοπές. Που υποτίθεται στις διακοπές έχει ένα συνωστισμό, συγχρονισμό και στην επιστροφή να μην το κάνω. Λίγο όλα αυτά προφανώς είναι για να οθήσουν τον κόσμο να εμβολιαστεί, το ξαναλέω, αλλά σε κάποια σημεία είναι και λίγο ανορθολογικά. Πάντως, νομίζω ότι η σύσταση θα είναι να έχουν ένα self-test μαζί τους και να το κάνουν στην επιστροφή. Τώρα το θέμα είναι, Νίκο, όμως, ότι υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες και αν θέλεις υπάρχουν και κάποια εμπόδια οικονομικά για οικογένειες. Το να κάνει όλη η οικογένεια ένα μοριακό τεστ, ένα rapid test. Βέβαια, η κυβέρνηση αυτό το οποίο λέει είναι ότι σε όλη τη χώρα υπάρχουν σημεία του ΕΟΔΙ που μπορεί κάποιος να κάνει δωρεάν το rapid test. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι αυτό. Πάντως, στις επόμενες ημέρες θα υπάρξει ένα επικοινωνιακό, να το πω έτσι, μπαράζ για να επικοινωνήσουν στον κόσμο λίγο πιο αναλυτικά τα μέτρα, λίγο πιο αναλυτικές οι Εντάξει, οδηγίες. είναι, Όπως... πάντως αυτό που έχει γίνει είναι κατανοητό από τη μια πλευρά για να οθήσουν τον κόσμο, το ξαναλέω, να εμβολιαστεί, αλλά από την άλλη μεριά δημιουργεί σημεία τριβής. Δηλαδή, να πω παράδειγμα από το σπίτι μου. Ο γιος μου, μόλις άνοιξε η πλατφόρμα για τους 18, 29 πόσο ήταν, 25, πήγε και πήρε ημερομηνία. Η ημερομηνία που βγήκε τότε ήταν αύριο. Κάνει δηλαδή το εμβόλιο αύριο το πρωί. Δεν θα μπορέσει να κάνει διακοπές παρότι εμβολιασμένο χωρίς όλη τη διαδικασία που περιγράφουμε των Rapid και όλων των υπολείπων. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Ελπίζω να βρεθεί μια λύση, γιατί πραγματικά ο κόσμος από τη μία θέλει να κάνει το εμβόλιο, από την άλλη υπάρχουν διστακτικοί που okay, είναι μια άλλη κατηγορία, αλλά όποιος το κάνει ή θέλει να το κάνει, πρέπει να υπάρχει και μια λύση, μια διευκόλυνση αν θέλεις. Και έχουμε και μια οικονομία, μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, υπάρχει ο τουρισμός με όλα τα προβλήματα που τραβάει φέτος. Βέβαια. Και από εκεί που πέρσι ταξίδευες με μια μάσκα στο καράβι, φέτος θέλεις. Τι να πω, δηλαδή. Μόνο ευχέλιο Από δεν μας την έχουν. άλλη, όμως, κάτι πρέπει να κάνουνε. Ναι, είναι σωστό. Γι' αυτό το λέω. Είναι αδιέξοδο. Αλλά αρχίζει να γίνεται πια πολύ δύσκολο. Τόσο δύσκολο που μπορεί κάμποσοι να πούνε ότι ρε παιδάκι μου, ας πάμε στο σπίτι στο χωριό και εκεί που θα πηγαίναμε και μια εβδομάδα σε ένα νησάκι να κινηθεί λίγο και ο τουρισμός του νησιού. Άστο τώρα πού να τρέχουμε με τα τεστ, με το ένα, με το άλλο. Κάτσε εδώ. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό. Ελένη. Ακριβώς έτσι. Το θέμα είναι ότι υπάρχει συζήτηση και για την υπηρετική Ελλάδα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δηλαδή, οι πληροφορίες λένε ότι οι επιστήμονες έχουν εισηγηθεί μία παρόμοια κατάσταση να γίνεται και για όσους πηγαίνουν στην Μετακτέλ. υπηρετική Ελλάδα. Δηλαδή, Μετακτέλ. στα διόδια να παρουσιάζουν τα τεστ, να υπάρχουν εκεί. Δεν θεωρώ ότι και αυτή η ιστορία είναι εύκολη. Δεν Νομίζω το ότι θεωρείτε, αυτό. Νίκο μου, Ελένη, αντιλαμβάνομαι, το έχω Ελένη. πει, ότι η κυβέρνηση πιέζεται. Επειδή για να μην δημιουργήσουμε σύγχυση, εμένα από τις πληροφορίες μου, θέμα για τα γιοταχή και τα διόδια δεν υπάρχει. Όχι, δεν θα υπάρξει. Υπάρχει Απλά υπήρχε σύγχυση. εισήγηση Όχι, ομικρών, το λέω αυτό για να μην είπα. μπερδευτεί ο κόσμος. Εγώ Δεν λέω υπάρχει. τι είπα εγώ. Υπάρχει εισήγηση των ειδικών. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν την υιοθετεί. Στα Υπάρχει ΚΤΕΛ, όμως εισήγηση. είναι πολύ πιθανό να το δούμε. Αλλά για τα ΙΟΤΑΧΗ, η Εντάξει, κυβέρνηση, δηλαδή αυτό που αλλά εγώ με τα ξέρω, ΚΤΕΛ δεν μετακινείται και ο το. Ναι. περισσότερος κόσμος, για να είμαστε και ειλικρινείς. Ναι. Δηλαδή δεν έχει όλη η Ελλάδα αυτοκίνητο. Αυτό δεν πρέπει να το Δεν ξεχνάμε. αμφιβάλλω, απλώς επειδή έχουμε που έχουμε τη σύγχυσή μας,
Θέλω να το ξεκαθαρίσουμε για τα γιοταχή, για να μην. Γιατί Αυτό τρελαινόμαστε δεν όλοι. μάνα μου. Εγώ δεν είπα ότι... Το εγώ διευκρινίσαμε. είπα Ωραία. οι ειδικοί λένε αυτό. Μάλιστα. Τρελαθούμε, κοντεύουμε. Δεν λέω κάτι και πάντα είναι κάτι στραβό. Είπα, οι ειδικοί είναι, είπαν αυτό. Δεν προχωράει. Και δεν η κυβέρνηση λέει κάνουμε. δεν θα κάνει Δηλαδή, δεκτή την εισήγηση των δεν ειδικών. μπορώ. Δεν θα υπάρχουν Λοιπόν, έλεγχοι από στην εκεί και υπηρετική ύστερα. Ελλάδα. Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση θέλει να πιέσει. Ακούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη να μας λέει ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Ο κύριος Κέρτζος μας είπε ότι μέτρα θα υπάρξουν μόνο για τους ανεμβολίαστους. Για τους εμβολιασμένους. Θεωρώ ότι υπάρχει μία πίεση αυτή τη στιγμή κυβερνητική. Προσωπικά δεν ξέρω αν αυτό το pressing στους ανθρώπους που δεν έχουν εμβολιαστεί θα αποδώσει. Δεν λέω αν είναι σωστό ή όχι. Λέω δεν ξέρω Να. εάν θα αποδώσει ή αν θα φέρει αντιδράσεις. Αυτό λέω. Θα το δούμε. Για τα... Αυτό το ξεκαθαρίσω ερώτημα, για να μην... αυτό το ερώτημα που λες έχει βάση. Και πιθανώς σε μια μερίδα να αποδώσει, δηλαδή κάποιοι που είναι στο το σκέφτομαι, το βλέπω και να δω, να πάει, και μια άλλη μερίδα να πει, οκ, εγώ θα φτιάξω τη ζωή μου μακριά από το εμβόλιο. Είναι ένα ερώτημα αυτό που βάζεις που είναι πραγματικό, δηλαδή σοβαρό. Και μένει να το δούμε. Θανάση. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι τις τελευταίες 2-3 μέρες έχουν αρχίσει και αυξάνονται τα κρούσματα. Ναι, όλη τη βδομάδα. Ευτυχώς αυτό δεν μεταφράζεται. Δεν μεταφράζεται σε νέες εισαγωγές και αύξηση θανάτων και ανθρώπων που είναι συντατικές. Ας ελπίσουμε ότι η τάση θα διατηρηθεί. Το να αυξηθούν λίγο τα κρούσματα και να μείνουν εκεί, το αντέχουμε. Το να Θανάση αυξηθούν μου, άνθρωποι να. να πω μια λεπτομέρεια, επειδή μιλάμε πάντα αυτή την περίοδο και με φόντο την οικονομία. Εάν δει κανείς προσεκτικά τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες, έχουμε ένα περίπου 5% αύξηση σε εβδομαδία βάση στα κρούσματα. Λες εντάξει, διαχειρίσιμο είναι, έρχονται και τουρίστες, ας πούμε ότι είναι κάτι που θα το αντιμετωπίσουμε. Όμως, όταν δει με προσοχή τα στοιχεία, βλέπει ότι στη Μύκονο, σε πολλές περιοχές της Κρήτης, τα κρούσματα έχουν αυξηθεί πολύ. Δηλαδή, αυτό το 5% αύξηση δεν είναι ισοκατανεμημένο στη χώρα. Υπάρχουν περιοχές που συνεχίζουν να έχουν πτωτική πορεία, η Θεσσαλονίκη είναι μια τέτοια, και υπάρχουν περιοχές οι οποίες αρχίζουν να ανεβαίνουν επικίνδυνα. Η δε Μύκονος φτάνει στο κίτρινο. Και θυμίζω ότι πέρυσι το καλοκαίρι, το 15 Αύγουστο, έκλεισε η Πάρος. Ναι. Χτες το Ρέθυμνο ξεπέρασε τη Θεσσαλονίκη. Είναι και μεταλλάξεις βέβαια, οι οποίες ακριβώς. Πραγματικά είναι... Υπάρχουν θεματάκια που πρέπει να τα δούμε και όσο και αν λένε και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Κέρτσος και ο κύριος Κυλακάκης και ο κύριος Θεϊκούρας που λέει εντάξει θα το διαχειριστούμε, είναι απευκταίο να έχουμε θέμα να ξανακλείσει η οικονομία το Σεπτέμβριο. Το ότι θα τα αντέξουμε και θα περάσουμε στην επόμενη φάση, αυτό δεν λέει τίποτα. Θα το βρούμε μπροστά μας. Δεν είμαστε μια οικονομία. Δεν είμαστε μια οικονομία που μπορούμε να ξοδεύει αφιδώς. Ναι. Δεν το αντέχει. Πάντως ο σχεδιασμός είναι ότι ό,τι χρειαστεί να κλείσει, αν χρειαστεί να κλείσει, θα αφορά π.χ. επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ανεμβολίαστους ή λειτουργούν μεικτά, σε μεικτό σχήμα. Το καθολικό lockdown, οριζόντιο μάλλον, Ξέρεις, ρε Ευαγγελία, δεν υπάρχει. Όλα αυτά είναι σωστά, λογικά, θα τα δούμε και στην εξειδίκευση. Αυτό που συνειδητοποιώ είναι ότι δεν έχουμε απαλλαγή από τον κορονοϊό. Ότι το καλοκαίρι. Το αντίθετο. Ναι, δεν θα είναι το καλοκαίρι που ελπίζαμε όλοι, ένα καλοκαίρι πολύ κοντά στην κανονικότητα. Δεν ξέρουμε τι θα φέρει. Και ότι το φθινόπωρο δεν θα είναι το φθινόπωρο που θα πούμε, OK, τέλειωσε και πάμε παρακάτω. Θα περάσουμε μέρος του επόμενου χειμώνα πάλι με κορονοϊό και θα εξαρτηθεί από το πόσοι θα εμβολιαστούμε, στο πόσο βαρύ θα είναι αυτό που θα ζήσουμε φθινόπωρο και χειμώνα. Τέλος πάντων, μην κάνουμε τους απεσιόδοξους, αλλά πρέπει όλα αυτά να τα έχουμε υπόψη μας για να παίρνει και ο καθένας τις αποφάσεις του και τα μέτρα του. Τώρα, παπάς. Εδώ ο παπάς, εκεί ο παπάς, δίπλα ήταν ο παπάς, έτσι. Στου ζωγράφου. Στου ζωγράφου. Πάντως, εντάξει, μπορεί να πέρασαν 9 μήνες, αλλά νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ θετικό. Ναι, καλιά αργά παρά ποτέ. Βεβαίως, κάποια στιγμή θα τον έπιαναν, αλλά okay. Είναι επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας και από την άλλη μεριά, για να μην τα κάνουμε όλα έτσι, ας πούμε, δύσκολα, αν το σκεφτεί κανείς, όταν πας και εξαφανιστείς, γιατί ο παπάς εξαφανίστηκε σε χρόνο πριν την καταδίκη, και πας και κλειστείς σε ένα σπίτι και έχεις μια γυναίκα
η οποία είναι με ελληνική υπηκότητα πια, αλλά είναι Ουκρανή. Το λέω για όλη την πολιτική που είχε η Χρυσή Αυγή με τους μετανάστες, έτσι. Έως πάντων. Είδες τι κάνει η επιβίωση, ναι, ναι. Ξεχνάς ιδεολογίες, ξεχνάς... Μετανάστρια η γυναίκα αυτή, εντάξει. Από αυτούς δηλαδή που η Χρυσή Αυγή κυνήγαγε, σκότωνε, ήθελε να διώξει, έλεγε ότι πρέπει να τους βάλουμε στα ξερονίσια και ό,τι άλλο. Το να πας να κλειστείς λοιπόν σε ένα σπίτι και με κατεβασμένα τα ρολά, ναι, δεν είναι εύκολο να σε βρούνε, αλλά θα σε βρούνε, δεν υπάρχει περίπτωση, αργά ή γρήγορα θα σε βρούνε. Δεν είναι πρώτη φορά που βλέπουμε ανθρώπους Χρυσής Αυγής και δεις αυτό το επίπεδο που ήταν και βουλευτές προς χάρη να θέσουν συμπερόντων τους, να καταπατούν κάθε ιδεολογία, να ξεχνούν ότι πρέπει να ιδεολογία και τα λοιπά. Υπήρχε ιδεολογία, εγκληματική οργάνωση τώρα, τέλος πάντων. Ναι, αυτό που έλεγαν τέλος πάντων. Ελένη, πιθανά θέλετε να πείτε γι' αυτό κάτι άλλο. Όχι, εγώ δεν θέλω να πω, γιατί θα πλακωθούμε και εγώ δεν θέλω. Θέλω να φύγω, να πάω να δω το παιδάκι μου. Να το δεις το παιδάκι. Πού είναι το παιδάκι σου, Ελένη μου? Το παιδάκι μου στη Μεσσηνία, κάνει πρακτική. Το παιδάκι της είναι 19 στα 20. Ο πέδαρος. Και είναι πέδαρος. Είναι 20. Και κούκλος, όχι... Ναι. Να σε ρωτήσω, το παιδάκι σου θέλει να πας να το δεις? Ή εσύ θα πας? Και να μην ήθελε τώρα, θα πάει η μάνα να το δει το παιδί. Όχι, να ησυχάσω λίγο. Άντε, να του δώσεις χαιρετισμούς. Φιλιά πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό ταξίδι και στην Ελένη. Φιλιά στο Μύρο, να το γιο της. Και τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας. Ευχαριστώ. Γεια.